Ένας 40χρονος αξιωματικός στρατού συνελήφθη από την αστυνομία ως υπαίτιος για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα να αποτεφρωθούν 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα με τη βοήθεια του Βάιου Σύρου. Βάει. Αυτή την ώρα, Παναγιώτη, οδηγείται στο αυτόφορο ο 40χρονος υπαξιωματικός του πεζικού, ο οποίος τι έκανε ακριβώς. Το Σάββατο, λοιπόν, το μεσημέρι, έκανε τραπέζι σε κάτι φίλες του στο χωριό Ίστριος. Εκεί έβαλε ψισταριά, μπάρμπεκιου, για να ψήσει κρέας. Κάποια από τα κάρβουνα πέσανε σε ξερά χόρτα. Επικρατούσε και ισχυρός αέρας. Από ό,τι λένε, σύμφωνα με πληροφορίες, σβήσαν τη φωτιά, αλλά λίγο αργότερα σηκώθηκε με αποτέλεσμα να επεκταθεί ακαριέα και λίγο αργότερα να έχουμε τις εικόνες που βλέπουμε τώρα, αργά το βράδυ, βέβαια, στη Ρόδο, να καεί η νότια Ρόδο. Σε μια έκθεση 25 χιλιόμετρων. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, λοιπόν, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε ύφεση είναι η πυρκαγιά, ευτυχώς, ενώ υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην Κρήτη. Μάλιστα, Βάιε Σύρε, ευχαριστούμε πολύ.